Γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Εννοείται τώρα ότι εγώ θα είχα δεξί μου χέρι. Το δεξί μου χέρι ακούει, είπε, εκεί που είσαι, κάπου στο υπερπέραν. Πήρε το κινητό, μας άφησε στο πλατό και τελείωσε. Γλυκιά καλησπέρα, γιατί άμα περιμένω από την Μπέγκη να έρθει, ξεχάστε το. Ζούμε όμορφα τα θέματα μας. Επιστρέφω γιατί πολύ μίλησα. Πάμε. Καλησπέρα. Το ζούμε όμορφα. Αφήνεται στα χέρια του κύριου Σωτήρη Τσιούμα για ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Αδυνατίζει με τις συμβουλές της Μαρίνας Χρυσάνθου των Κέρς. Χαλαρώνει και ομορφαίνει γιατί η ζωή είναι για ενός θηλυκού. Τρέχει με ασφάλεια στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο. Αφήνει τη μάνα και πάει στο Χόλιγουντ. Συναντήσαμε τον κύριο Σωτήρη Τσιούμα, με τον οποίο συζητήσαμε για ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Γιατί κάποια χρόνια μετά χρειαζόμαστε και το κάτι διαφορετικό στο προσωπάκι, τσιτώνει το ματάκι, μαθαίνουμε τα πάντα. Πάμε να δούμε γιατί όλες δεν αγαπάνε τον Ιστέρι. Εύκολη τρόπη. Κύριε Τσιούμα, δικό σας. Θα δείξουμε την τεχνική της ανέμακτης βλεφαροπλαστικής. Η Δήμητρα έχει κάνει μία πρώτη συνεδρία και τώρα ήρθε να κάνει μετά από περίπου 2 μήνες τη δεύτερη συνεδρία. Θα δείξουμε πώς γίνεται η εξάχνωση και πώς άμεσα ανορθώνει το βλέφαρο. Εδώ πέρα βλέπουμε, πιέζοντας το αριστερό μου αντίχειρα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν αυτές εδώ οι πτυχές. Λοιπόν, εγώ θα πάω να εξαχνώσω αυτές εδώ τις πτυχές. Έχουμε πάντα αντισηπτικό. Και αρχίζουμε, κλείσε λίγο Δήμητρα τα μάτια σου, πολύ ωραία. Και πάμε και κάνουμε αυτήν εδώ την εξάχνωση. Βλέπετε ο καπνός, ο οποίος η στέρεα κατάσταση γίνεται ατμός, καπνός. Αυτό είναι το πλάσμα που βγαίνει. Έχουμε βάλει τοπικό αναισθητικό σε κρέμα. Δεν βάζουμε ενέσεις. Δεν φεύγει μελανιασμένη από τοπικές αναισθησίες, όπως είναι στην κλασική χειρουργική. Σίγουρα έχουμε κάποιο είδημα. Το αποτέλεσμά μας είναι άμεσο. Αυτό που κάνω είναι να πάω να εξαχνώσω τις πτυχές μου. Δεν κάνω κάτι άλλο. Γι' αυτό λέγεται κιόλας και δυναμική βλεφαροπλαστική. Δεν σχεδιάζω όπως κάνω στην κλασική χειρουργική βλεφαροπλαστική. Απλά εγώ βλέπω μόνο τις πτυχές μου. Τέλος δηλαδή στον Ιστέρι. Τον Ιστέρι που λες, Μαρία μου, δεν μπορούμε να το καταργήσουμε. Και δεν πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ή μπορεί να είναι για ανθρώπους που θέλουν τον Ιστέρι. Απλά είναι και αυτός ένας τρόπος που έχει ένα επιθυμητό πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο και φτάνει στα επίπεδα του χειρουργείου. Βλέπετε τη διαφορά αυτό, πώς έχει ανορθωθεί η γωνία και αυτό που είναι πτωτικό ακόμα. Πάμε να κάνουμε και τα άλλα. Να πούμε ότι το Plexer είναι το μοναδικό μηχάνημα πατενταρισμένο παγκόσμιο του μικροπλάσματος. Δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λένε ότι έχουν το Plexer, αλλά δεν έχουν το Plexer και μπορεί να κάνουν ζημιά για το μάτι, διότι έχουν ραδιοσυχνότητες, οι οποίες αυτές μπορούν να κάψουν μέχρι και το οπτικό νεύρο και είναι επικίνδυνο. Άρα, το Plexer δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, υπάρχουν ιστολογικές μελέτες, υπάρχουν κλινικές μελέτες. Εδώ στην Ελλάδα το κάνουμε 5 χρόνια, στην Ιταλία 7 χρόνια, οπότε ξέρουμε τα αποτελέσματά του. Υπάρχουν επιστοποιημένοι γιατροί που κάνουν το Plexer στο ίντερνετ. Γι' αυτό και όσοι γιατροί κάνουν την εφαρμογή Plexer, στο γιατρείο τους γίνεται πανικός. Βάζουμε το εξειδικευμένο make-up, το οποίο καλύπτει όλες αυτές τις κρούστες και έτσι η αποθεραπεία είναι. Συνήθως πρίζεται για ένα τριήμερο και η κρούστα πέφτει περίπου σε 7, maximum 10 μέρες. Άνοιξε μου λίγο τα ματάκια. Και τι κάνει τις μέρες όλες εκείνες? Μπορεί να πληθεί, σκουπίζεται τα μποναριστά και ξαναπροσθέτει πάλι το make-up. Που
κουβεντιάζουμε με τον Κωνσταντίνο Πολυχρόνη, ο οποίος είναι κοντά μας γιατί αναλύουμε πολύ όμορφα θέματα για όμορφα μουτράκια. Και τι άλλο είναι αυτό από τα παιδιά. Ένα λοιπόν ταμπού σε θέμα, το οποίο είναι η δυσλεξία, που τελικά είναι χάρισμα. Πάμε εμείς να το αναλύσουμε και να μάθουμε τα υπέρ και τα κατά και το τι πρέπει να κάνουν ακριβώς οι γονείς. Πολλές φορές στο κέντρο έρχονται γονείς μαζί με τα παιδιά και το πρώτο πράγμα που μου λένε είναι ότι έχουμε πρόβλημα. Και λέω, τι είδους πρόβλημα έχετε? Μου λένε ότι το παιδί έχει δυσλεξία. Δυστυχώς έχει περαστεί στην όρο δυσλεξία ότι είναι πρόβλημα. Εμείς δεν το βλέπουμε ως πρόβλημα, το βλέπουμε ως ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, ως χάρισμα, και προσπαθούμε αυτό το χάρισμα να το φέρουμε στην επιφάνεια. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουμε και στους γονείς, αλλά και στα παιδιά, ότι αυτό το χάρισμα έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα που έχουν στο να αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Κάθε δυσλεξικό άτομο αναπτύσσει ένα διαφορετικό ταλέντο λόγω κάποιων βασικών νοητικών δεξιοτήτων που έχει. Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά μοιράζονται όλα τα δυσλεξικά άτομα, ώστε να έχουν την ικανότητα να σκέφτονται με εικόνες παρά με τους ήχους των λέξεων. Επίσης, έχουν την ικανότητα να βιώνουν τη σκέψη τους σαν να είναι κάτι το πραγματικό. Έχουν την ικανότητα να σκέφτονται και να αντιλαμβάνονται με όλες τους τις αισθήσεις, κάτι που το ονομάζουμε πολυαισθητηριακά. Έχουν την ικανότητα να ερμηνεύουν τον κόσμο με έναν δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο. Έχουν αυξημένη συνείδηση του περιβάλλοντος. Έχουν εξαιρετική διέστηση και διορατικότητα. Μεγάλη περιέργεια και πολύ μεγάλη φαντασία. Πολλές φορές ο όρος δυσλεξία συγχέεται με έναν άλλον όρο, ο οποίος ονομάζεται υπερλεξία. Τα παιδιά με υπερλεξία επιδεικνύουν μια πρόωρη και έντονη γοητεία με τα γράμματα, τους αριθμούς, τα μοτίβα και τα λογότυπα, καθώς και μια αυτοδίδακτη και πρόωρη ικανότητα στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία ή τους υπολογισμούς, συνήθως πριν την ηλικία των 5 ετών. Ταυτόχρονα όμως έχουν και σημαντικές δυσκολίες στην κατανόηση και τη χρήση του προφορικού λόγου, καθώς και με την κοινωνικοποίηση και την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Παρόλο που έχουν αποκτήσει από νωρίς την αναγνωστική τους ικανότητα, αυτό κάνει την υπερλεξία πολύ διαφορετική από τη δυσλεξία. Όμως και οι δύο καταστάσεις έχουν τη ρίζα τους στις δυσκολίες όσον αφορά την κατανόηση και τη χρήση της γλώσσας. Ένα παιδί με υπερλεξία συχνά είναι πάρα πολύ έξυπνο, μαθαίνοντας περισσότερα από οπτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται μπροστά του, ενώ μπορεί εύκολα να χειριστεί και να καταλάβει τα γραπτά σύμβολα της γλώσσας και των ενιών που του παρουσιάζονται, έχει προβλήματα με τον προφορικό λόγο. Αντίθετα, το παιδί με δυσλεξία έχει δυσκολίες με τα σύμβολα, αλλά είναι ικανό να επικοινωνεί αρκετά καλά προφορικά και να κατανοεί τις γλωσσικές έννοιες που του δίνονται. Είναι πολύ χρήσιμο το εξής, ότι ένα παιδί είναι πιθανό να μάθει να διαβάζει από νωρίς χωρίς να έχει υπερλεξία. Πολλά χαρισματικά παιδιά αποκτούν εύκολα αναγνωστικές δεξιότητες από την ηλικία των 3 ή 4 ετών. Καμιά φορά όμως ακόμα και ένα παιδί με δυσλεξία θα μπορούσε να έχει από νωρίς πολύ καλή ανάγνωση, αλλά η δυσλεξία ίσως διαγνωστεί αργότερα, όταν στο παιδί δεν παρουσιαστούν δυσκολίες που έχουν να κάνουν με ανώτερες αναγνωστικές δεξιότητες γραφής ή ορθογραφίας. Έχει γίνει λοιπόν έμονη ιδέα και μου αρέσει πάρα πολύ που με σταματάτε στον δρόμο και με ρωτάτε, τελικά τα curves κάνουν αυτό που λες? Και βέβαια κάνουν. Πάμε λοιπόν, γιατί αδυνατίζουμε με curves. Πίνουμε και το νεράκι μας, φροντίζουμε με curves τις καμπύλες μας. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία είναι «Ο δρόμος που δεν ταξιδεύεται πολύ», του Scott Peck. Η πρώτη φάση στο βιβλίο λέει ότι η ζωή είναι δύσκολη. Και μετά λέει τη στιγμή που θα σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε για το ότι η ζωή είναι δύσκολη και το αποδεχτούμε, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη σκληρή δουλειά για να πετύχουμε τα καλύτερα της ζωής. Η μεγάλη καριέρα, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, τα μεγάλα πιστεύω, όλα απαιτούν σκληρή δουλειά και όλα σας ανταμείβουν με μεγάλη ικανοποίηση. Η σκληρή σας δουλειά στη διάρκεια αυτών των 90 ημερών θα σας ανταμείψει σε μεγάλο βαθμό. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις σχετικά με τη δύναμη της πληροφόρησης και της μάθησης. Ο Scott Peck έγραψε πως αποφασίζουμε να αλλάξουμε για ένα από τους τρεις λόγους. Είτε γιατί έχουμε απελπιστεί και είμαστε σε απόγνωση, είτε γιατί έχουμε πιάσει πάτο και δεν έχουμε άλλη διέξοδο, είτε γιατί μαθαίνουμε πως η αλλαγή είναι εφικτή. Οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν μία διατροφή για τους πρώτους δύο λόγους, από απελπισία ή επειδή πιάσαν πάτο.
Το πρόβλημα με αυτά τα κίνητρα είναι ότι είναι αναξιόπιστα. Όταν αρχίζετε να χάνετε βάρος, νιώθετε λιγότερο απελπισμένοι και φυσικά απομακρύνεστε από τον πάτο και από αυτό που αρχικά σας κινητοποίησε να ξεκινήσετε τη διατροφή σας. Δεν υπάρχει πλέον, το κίνητρό σας έχει μειωθεί. Το πιο αξιόπιστο κίνητρο για αλλαγή είναι η γνώση ότι η αλλαγή είναι εφικτή. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματός μας. Σκεφτείτε όλα αυτά που θα μάθετε για την αποτελεσματική διαχείριση βάρους. Θα έχετε καλύψει όλα τα βασικά, την άσκηση, τη διατροφή και τη συμπεριφορά. Αυτή είναι σίγουρα η πρώτη φορά στη ζωή σας που θα έχετε ένα πλήρες πλάνο για την επιτυχία σας. Θα μάθετε με ποιο τρόπο να ασκείστε, ώστε να κάψετε το σωματικό λίπος και να προστατέψετε τη μυϊκή σας μάζα. Θα μάθετε πώς να κάνετε δίαιτα, έτσι ώστε να τροφοδοτήσετε τους μυς σας και όχι το λίπος σας. Θα μάθετε πώς να έχετε μόνιμα αποτελέσματα χωρίς μόνιμη δίαιτα. Δεν θα υπάρξει καμία δίαιτα συντήρησης. Θα μάθετε πώς να αυξήσετε το μεταβολισμό σας και με ποιο τρόπο θα αποφύγετε να ξαναπάρετε βάρος. Επίσης, θα μάθετε να έχετε σωστό κίνητρο και πειθαρχία, αναλύοντας τη συμπεριφορά τη δικιά σας. Και τέλος, θα έχετε μια κοινότητα υποστήριξης και θα είστε υπόλογες. Ξεκινήστε τη μέρα σας σήμερα με την πεποίθηση ότι η γνώση είναι δύναμη. Και καθώς συνεχίζετε να αποκτάτε γνώσεις σχετικά με την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση, θα γίνετε πολύ δυνατές. Λοιπόν, συναντήσαμε και μάθαμε τα πάντα για πολύ ωραίο μασάζ και όχι μόνο, με κάτι ειδικές πέτρες, με κάτι τέτοια, με κάτι έλαια. Αλλά είναι τυχεροί αυτοί που πηγαίνουν και πρέπει να πάμε να δούμε. Άκρα στάιλ στους αμπελόκηπους. Για πάμε να δούμε. Το κατάστημα Άκρα Style λειτουργεί από το 2007, παρέχοντας στους πελάτες την πιο υψηλή ποιότητα και υπηρεσίες για να υπηρετούν τη γυναικεία ομορφιά. Σας καλωσορίζουμε στο νέο ανακαινισμένο χώρο μας, να γνωρίσετε και να απολαύσετε τις νέες μας υπηρεσίες. Ο νέος μας υπερσύγχρονος χώρος δημιουργήθηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες ακόμα και των πιο απαιτητικών, προσθέτοντας και νέες υπηρεσίες στις ήδη υπάρχουσες. Μανικιούρ, πεντικιούρ, φίσπα, τεχνητά νύχια, αποτρίχωση, μασάζ, μακιγιάζ και σολάριουμ. Πώληση καλλιντικών και επώνυμων κοσμημάτων. Άκρα Style. Βρείτε μας και στο site μας www.akrastyle.gr. Τροχίζουμε. Α! Θα πάρω μηχανή! Γιατί πρέπει να έχω και τροχούς εκεί. Πάμε να δούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για κανόνες ασφαλείας που αφορούν την αντικατάσταση των ελαστικών στη μοτοσυκλέτα μας, είτε κινούμαστε στην πόλη, είτε για ταξίδι. Η σωστή επιλογή των ελαστικών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας. Δεν μπορούμε να παραβιάζουμε τις διαστάσεις των ελαστικών, ούτε τους δείχτες φορτίου και ταχύτητας. Οι παράγοντες που καθορίζουν τη φθορά των ελαστικών είναι η σωστή πίεση του αέρα, το φορτίο, η μεταφορά των φορτίων, η ταχύτητα του οχήματος και το στυλ οδήγησης, γρήγορο ή αργό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα μηχανικά ελαττώματα προκαλούν επίσης φθορά του πέλματος, που μειώνουν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Η αντικατάσταση των ελαστικών πρέπει να γίνεται όταν συμπληρωθούν τα χιλιόμετρα τα απαραίτητα ή μεγάλη διάρκεια χρονική. Μάνα, θα φύγω. Θα πάρω και τα πράγματά μου από εδώ και light and style. Θα πάρω και χειροποίητα ξύλινα αντικείμενα και ό,τι βρω μπροστά μου. Και όλο το στούντιο. Και θα αφήσω τον Κόπολα. Τον άφησα τον Κόπολα. Και πού θα πάω? Στο Hollywood, παιδί μου. Μάνα, φεύγω. Πάω Hollywood. Get up!
πιστέψει μαλακίε. Δεν έχουμε λεφτά να πάμε ένα γάλα, θα το πάμε Αμερική. Όχι, αλλά πρέπει να το πιστέψει. Πρώτα το πιστέψει, μετά το πρέπει. Έτσι να κάνει ο οικονόμο στην Αμερική. Την πίστεψε, την βρήκε. Την Ινδία όμως την βρήκε. Θέλω να μου πει τι σε δυσκόλεψε πιο πολύ, γιατί γενικά είχε πολλά πράγματα να κάνει και, και υποκριτικά και χορευτικά και από άποψη μίμηση. Ένα πράγμα που με κούρασε πολύ σε αυτή την παράσταση είναι να κρατήσω την αντοχή μου σε αυτές τις δύο ώρες σε υψηλά επίπεδα. Όλα τα άλλα με τη δουλειά, ό,τι απορίες και αν είχα, ήταν και ο Φωκάς ο Ευαγγελινός και η Δήμητρα η Παπαδοπούλου τόσο πάνω από αυτό, το μωρό τους, που μας λυθήκανε με τις πρόβες όλες οι απορίες. Παπά, κύπας, λιτότητα μια, μετά παπιά και θα πληγούν! Μαθαίνω Φρέντα Αστέρ! Έπινε 5.000 πιάτες για να πάρει ένα ρολάκι να κρατάει ένα δίσκο με χάρια που πέρασε μπροστά η Τζένιφερ Λόπες. Ήταν έγκυος, η γυναίκα ξέρασε μέσα στο δίσκο. Εγώ είμαι ευτυχής φέτος, γιατί κάνουμε ένα πολύ ωραίο έργο με πολύ μεγάλη αποδοχή και τα παιδιά είναι εξαιρετικά που είμαστε μαζί. Με το Θανάση δηλαδή έχουμε γίνει αυτό που βλέπετε στην παράσταση. Δύο κολλητοί που αναζητούν μαζί τους την τύχη τους και στα καλά και στα κακά μαζί. Και συμφωνούν για να κάνουν το όνειρο. Σήμερα είχες άγχος για την επίσημη πρεμιέρα. Θα σου πω τι γίνεται. Νομίζω ότι πάντα έχω την αγωνία πριν την παράσταση. Και όταν κάνεις μια επίσημη πρεμιέρα που οι περισσότεροι είναι συνάδελφοί σου, έχεις έναν λόγο ακόμα παραπάνω να έχεις αγωνία γιατί θέλεις να δούνε την καλύτερη σου φορά, ας πούμε. Εντάξει, μόλις πατήσεις όμως το πόδι στη σκηνή, μετά από κανένα λεπτάκι, τελειώνει όλο αυτό. Εσύ με τι ασχολείς? Εγώ είμαι ηθοποιός τραγουδιστής, εσείς? Είναι μια εξαιρετική δουλειά, δουλεμένη σε μια μαύρη εποχή και αυτό που έλεγα κιόλας είναι ότι δυστυχώς έχει πάρει τη σκυτάλη το θέατρο να κρατήσει το ηθικό ακμαίο όσο μπορεί να το κάνει. Γιατί από αυτή την παράσταση φεύγεις σε 10 πόντους ψηλότερους, αλλά 200 μέτρα πιο πέρα, όταν ξαναθυμάσαι τι προβλήματα έχεις, μπορεί να ξαναπέφτεις. Δηλαδή δεν είναι δουλειά της τέχνης αυτό το πράγμα το οποίο έχει αναλάβει. Η Δήμητρα το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Πραγματικά εδώ μέσα ξαναθυμάσαι τις εσωτερικές σου αξίες, τις εθνικές σου αξίες, τον εαυτό σου, το κέφι σου και τον προσανατολισμό σου. Είστε υπέρ του να φεύγει κάποιος νέος ηθοποιός και να αναστάει την τύχη του άλλου εκτός Ελλάδας? Σε προσωπικό επίπεδο ναι. Σε συλλογικό επίπεδο σαφώς όχι. Νομίζω θα γελάω για πάρα πολλές μέρες. Από τα πιο αστεία πράγματα που έχω δει, έχω γελάσει πάρα πολύ. Μήπως θα θέλατε να σας κάνω εγώ το τραπέζι, τι ώρα βρούμε? Νομίζω το κείμενο της Παπαδοπούλου ήταν φιέστατο. Όλα τα λεφτά. Όλοι τους ήταν σε συγκλονιστική στιγμή. Δεν ξέρω, πρέπει να τους λέμε συγχαρητήρια από τώρα. Εγώ είπα να βγάλω μια καρεκλίτσα. Έρχομαι κάθε δύο, κάθε τρεις μερούλες να φτιάχνω σκότι. Ρώτησε. Του είπα 25. 30 δεν είπαμε, μαμά. Πόσο την κάνω την 25άρα? Γιατί την 30άρα πόσο την κάνει? Η παράσταση είναι εξαιρετική. Έχω κάνει καινούργιο σκότι από το γέλιο. Θαυμάσει οι ηθοποιοί συνάδελφοι με τον Θανάση Αλευράνα και Ντάι. Πολύ ωραίο και αστείο κείμενο. Πολύ ωραία παράσταση. Πραγματικά πολύ ωραία παράσταση. Να σας τονίσω ποιο είστε. Οροσκόπο. Πού το λέγεται ο οροσκόπος σας? Σοφέρα. Με συγκίνησε πολύ η παρουσία της Ελένης Ροδά. Είναι υπέροχη όπως όλα τα έργα που έχει γράψει και η σκηνοθεσία καταπληκτική και η ηθοποίη είναι ένας και ένας. Εγώ συνεχίζω όμως, γιατί κάνετε και like στο Facebook, με βλέπετε και στο YouTube, παρακολουθείτε τα πάντα στο zoomomorpha.gr, δεν χάνετε τίποτα. Επειδή η τεχνολογία μας φέρνει κοντά, για ό,τι θέλετε επισκεφτείτε στο www.zoomomorpha.gr ή κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Στείλτε μας email για να κερδίσετε δώρα. zoomeomorpha@gmail.com
Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, τριγυρίζουμε. Κάθε στιγμή με ένα κλικ. zoomeomorpha.gr. Let's curve together. Αλλάξτε ζωή τώρα. Γυμναστική για γυναίκες σε 30 μόνο λεπτά. Curves, άκρος τελικά. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Η περιποίηση έχει το όνομά της. Φιγκούρα Έλενα. Περιποίησης προσώπου και σώματος, αποτρίχωση, μακιγιάζ, διατροφή. Πάντα με την υπογραφή Φιγκούρα Έλενα. Περιποίησης με την τεχνολογία Έλλος. Αφαιθείτε στα έμπειρα χέρια και στην τεχνογνωσία που παρέχει τόσα χρόνια το μοναδικό όνομα. Φιγκούρα Έλενα. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας στο www.figura.gr. Light and Style. 20 χρόνια δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις στον οικιακό και επαγγελματικό φωτισμό. Μεγάλη ποικιλία σε νεοκλασικά και μοντέρνα σχέδια. Φωτιστικά οροφής, επιδαπέδια και επιτραπέζια. Σχεδιάστε το φωτιστικό που ονειρεύεστε και εμείς θα το δημιουργήσουμε για σας στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Επισκεφτείτε το site μας www.lightandstyle.gr και φυσικά τα καταστήματά μας. Light and Style. Φωτιστικά με άποψη και αισθητική. Στην καρδιά της Αθήνας, πίσω από το σταθμό του ΙΣΑΠ Μετρό στο Μοναστηράκι, υπάρχει ο σταθμός της γεύσης, της απόλευσης και της ποιότητας. Ονομάζεται Μέανδρος και σας προσκαλεί να τον εξερευνήσετε. Ζήστε μοναδικές στιγμές σε ένα μεζεδοπολείο με παράδοση στις ελληνικές γεύσεις και στα ξεχωριστά εδέσματα. Μεζεδοπολείο Μέανδρος. Ζωντανή μουσική, όμορφος χώρος σε δέσματα με ελληνική κουλτούρα. Ένα μοναδικό μεζεδοπολείο με ελληνική άποψη. Olympic Fuels. Η πείρα και η εμπειρία μας στα καύσιμα, καθώς και η επιτυχημένη διαδρομή μας, αποτελούν την εγγύηση που αναζητά όποιος χρειάζεται τις υπηρεσίες μας. Είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα. Βριούλων 40, Ημιτός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-4063-440. Olympic Fuels. Η εταιρεία Le Mans στο χώρο των ειδών αυτοκινήτου είναι δυναμικά από το 1978. Η εμπειρία εγγυάται την αξιοπιστία και την ποιότητα των εργασιών μας. Η ειδίκευση στις κουκούλες των Κάμπριο. Η Le Mans είναι η λύση για όλους τους τύπους κάμπριο. Le Mans. Επισκεφτείτε μας και στη σελίδα μας www.leman.gr. Will City. Είμαστε στο χώρο των ελαστικών μοτοσικλέτας από το 1992. Η εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της μοτοσικλέτας μας έχει κατατάξει απλά στους καλύτερους. Σε εμάς θα βρείτε όλες τις εταιρείες των ελαστικών σε μεγάλη γκάμα. Για τη δική σας ασφάλεια παρέχουμε όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές φύλαξης. Ενημερωθείτε από το site μας www.willcity.gr. Εκεί θα βρείτε τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Αποστολή ελαστικών σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία Soldatu και SEA Omicron Epsilon, που μετρά ήδη 20 χρόνια παρουσίας, είναι καταξιωμένη στο χώρο των μπαταριών και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Modile και ZAP στην Ελλάδα. Modile Battery. Πάντα ένα βήμα μπροστά με νέες τεχνολογίες. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, όλα ετοιμοπαράδοτα, πιστοποιημένα και εγγυημένα, για υψηλή αντοχή και απόδοση, ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες. Φορτιστές, εκκινητές, ακροδέκτες παντός τύπου, ρυθμιστές φόρτισης, μετατροπή στάσης, φωτοβολταϊκά πάνελς και δίβολτα στοιχεία έλξεως. Τα προϊόντα μας φυλάσσονται και συντηρούνται στις ιδανικές συνθήκες των σύγχρονων διόκτητων εγκαταστάσεών μας 1.000 τετραγωνικών μέτρων, με πλεονέκτημα την άνετη φόρτωση των εμπορευμάτων μας. Modile Battery. Από τη μηχανή σας μέχρι και το σκάφος σας.
εγγυημένη ενέργεια για τα πάντα. Σέρβις στο αυτοκίνητό σου θέλεις. Έχεις Σκόντα και Τοιότα και το ρωτάς. Μα φυσικά στο Σιάνι θα πας. Συνεργείο Φωνοποιείο. Παντός τύπου ανταλλακτικά, έμπειρη μηχανική και τεχνική. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση. Για ό,τι στο αυτοκίνητό σου αναζητάς, πάντα και μόνο στο Σιάνι θα πας. Σιάνι. Αποκτήστε ξύλινες χειροποίητες μοναδικές δημιουργίες σε απίστευτες τιμές. Ονειρευτείτε το δικό σας σχέδιο και εμείς θα το φτιάξουμε για εσάς χειροποίητα. Στο χώρο μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χειροποίητα είδη δώρων, άνθη και φυτά. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνουμε επίσης τη διακόσμηση κήπων, βεράντας, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και επαγγελματικούς χώρους. Βρείτε μας στο site μας www.kostasliapis.gr. Γραφικές τέχνες Καγιαλής. Η πολυετής πείρα μας από το 1960 σας εγγυάται επιτυχία στην διαφήμιση της επιχείρησής σας. Ό,τι χρειάζεται, μία σύγχρονη επιχείρηση για τις λειτουργίες και διαφημιστικές της ανάγκες θα το βρείτε στην εταιρεία Καγιαλής. Άμεση εξυπηρέτηση, εγγυημένη ποιότητα και προσιτές τιμές. Γραφικές τέχνες Καγιαλής. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας στο επίσημο site της επιχείρησής μας. www.dkagialis.gr. Η εταιρεία μας, πρωτοπόρος από το 1993, στα συστήματα παρακυλιοληψίας, ταμιακά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, συστήματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παρακολούθησης. Προσφέρουμε τα πάντα για μια επιχείρηση, μια πλήρης γκάμα για την καταγραφή, παρακολούθηση, γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών σας. Τα περισσότερα θα τα βρείτε εδώ στο χώρο μας, Παναγία Τσαλτάρη 17-19. Μια γρήγορη παρουσίαση θα σας πείσει. Εκλεκτά σκευάσματα κρέατος Λαζαρίδης. Σφραγίζει την επιλογή σας. Λαδόκολα. Η δική σας ταβέρνα. Γεύσεις που γυρίζουν το μυαλό σας σε στιγμές μοναδικές. Κάθε γευστική επιλογή και μία ανάμνησή σας. Ζούμε όμορφα σε κάθε γωνιά της Αττικής, γιατί τελικά δεν περιγράφεται, βιώνεται. Βρείτε τη δική σας Λαδόκολα. Καλυθέα, Δάφνη, Χαϊδάρι, Μπουρνάζι, Θεσσαλιανή και Νέα Φιλαδέλφια. Ραδιοταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Για τέλειες καμπύλες, Curves. Λοιπόν, αυτό ήταν μέχρι το ερχόμενο Σαββατόβραδο. Γυρίζετε τα κανάλια, μας πετυχαίνετε παντού. Δεν λέω άλλα, φιλιά πολλά, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Ζούμε όμορφα τελικά και η ζωή είναι πολύ ωραία. Φιλιά πολλά! We'll be right back.